Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open. Πανελλήνια συγκίνηση για τον θάνατο του κορυφαίου μουσικοσυνθέτη Μίμη Πλέσα. Έφυγε μία εβδομάδα πριν κλείσει τα 100 στην αγκαλιά της σύζυγου του. Τα τελευταία του λόγια πριν σβήσει. Μιλούν στο Open Νανά Μούσχουρη και άλλοι κορυφαίοι καλλιτέχνες για τη συνεργασία τους με τον Μίμη Πλέσα και τα εκατοντάδες τραγούδια του που αγάπησε όλη η Ελλάδα. Θύελλα στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ για τις διαδικασίες εκλογής αρχηγού, φωνές και αποχωρήσεις προσκύμενων στον Κασελάκη που κατέθεται υποψηφιότητα με 87 υπογραφές. Διαλύεται το κόμμα, λέει η Τζάκρη, στους 87 που θέτουν νέους όρους. Υβριδικό το συνέδριο. Θρήνος και οργή στα Ιεροσόλυμα στην κηδεία του 26χρονου Ιωνά που έπεσε νεκρός από τους τρομοκράτες της Χαμάς στο τραμ του Τελαβίβ. Η συγκινητική εξομολόγηση του πατέρα του στην Αδαμαντία Λιόλιου. Έσβησαν οι Ισραηλινοί και τον διάδοχο του Νασράλα με βομβαρδισμό καρμπών στο υπόγειο κρυσφύγετό του στη Βηρυτό που είχαν σκοτώσει και τον ηγέτη της Χεσμπολά. Ο διπορικό του Αντώνη Τσολναρά στη βομβαρδισμένη πρωτεύουσα του Λιβάνου. Αντίστροφη μέτρηση για τα Ισραηλινά αντίπεινα στο Ιράν. Πυρετός στο Πασόκ για τον αυριανό πρώτο γύρο των εκλογών. Ντέρμπι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις στα τελευταία μηνύματα των 6 υποψηφίων. Πολλαπλά μηνύματα Μητσοτάκη στο πάρτι στη Ριγίλης για τα 50 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας με αποδέκτες και τους απόντες Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά. Τραγωδία με ένα νεκρό από την κακοκαιρία Κασάνδρα στην Ετώλο Ακαρνανία. 52χρονος φύλακας επιχείρησης παρασύρθηκε από χήμαρο και εντοπίστηκε νεκρός από άνδρες της ΕΜΑΚ. Εικόνες αποκάλυψης στη Βοσνία, τουλάχιστον 19 νεκροί. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open.